Η θρυλική ομάδα εκείνης της εποχής κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας τον τελικό της Λάδια με 89-82. 34 χρόνια μετά τις μαγικές στιγμές που χάρισε η ΑΕΚ στο ελληνικό μπάσκετ με την κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων, οι πρωταγωνιστές εκείνης της ομάδας τιμήθηκαν από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής χαρακτήρισε την επιτυχία της Ένωσης αγγελιοφόρο των επιτυχιών που ακολούθησαν το 1987 και τη δεκαετία του 1990. Σήμερα λοιπόν περισσότερο από ποτέ η Ελλάδα οφείλει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο και τη θέση του αθλητισμού στην κοινωνία μας και στην κοινωνική μας ζωή. Μπορούμε να το πράξουμε ανατρέχοντας τα ιδεώδη που από αυτήν εδώ τη χώρα μεταλαμπαδεύτηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς του 1968 ήταν εμφανώς συγκινημένοι, αφού αυτό το κύπελο χαρακτηρίζει μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού αθλητισμού. Κάναμε κάτι εκείνη την εποχή πραγματικά αξιόλογο και είναι πολύ καλό για μας να το θυμάται ο κόσμος. Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτή η επιτυχία η μεγάλη της ΑΕΚ, όσο θέλουν και αν την ξεχάσουν μερικοί που έχουν γίνει τώρα οι δήμονες με το Χαζοκούτι, δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ στον αιώνα τον άπαντα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στυλίτευσε τα φαινόμενα ντόπινγκ και διαφάνειες που επικρατούν σήμερα στον αθλητισμό και τόνισε ότι αποτελεί χρέος της πολιτείας να ασχοληθεί σοβαρότερα με το ζήτημα.